Νομίζω ο Κύβος ερυφθεί. Έχουμε βρει το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει εντός εισαγωγικών τη δούκισσα νομικού. Υπάρχει, βρέθηκε το κορίτσι αυτό. Έτσι ακριβώς είναι, Ελένη. Το σύριαλ καταρχήν με το πρωινό του Αντένα συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, για τρίτη συνεχή εβδομάδα. Όμως νομίζω ότι φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στην αντικαταστάτρια της δούκισσας νομικού στο πλευρό του Γιώργου Γιάγκα. Να σου πω, ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Δηλαδή, εδώ και δύο εβδομάδες, πόσο έχει πέφυγε η δούκισσα, μία εβδομάδα. Ακούγονται, γίνεται το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, ακούμε ονόματα που μας έρχονται από το πουθενά. Εσύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ποια νομίζουμε, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι, μάθαμε ότι μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση? Η κοπέλα λοιπόν, η οποία κατά 99% είναι ένα βήμα πριν βάλει την υπογραφή της, ίσως και να την έβαλε ήδη, η οποία θα αντικαταστήσει την δούκισσα νομικού, είναι η Φελίσια Λαπάτη. Η Φελίσια Λαπάτη. Ρεπορτάζ. Φελίσια. Θα αντικαταστήσει τη δούκισσα νομικού, δηλαδή. Θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου, θα κάνει τα ζώδια, τη μαγειρική και τα εμπορικά κομμάτια της εκπομπής. Ή θα είναι συμπαρουσιάστρια που λέμε συμπαρουσιαστής, βρε παιδάκι μου. Όχι, δεν θα είναι συμπαρουσιάστρια. Θα έχει ακριβώς τον ρόλο που είχε η δούκισσα νομικού. Θα πάρει το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, το εμπορικό αυτό που λέμε, και να φέρει εις πέρας τις στήλες της μαγειρικής, των ζωδίων, όλο το κομμάτι μετά τις 11 και 4, 11.30 δηλαδή. Και θα υπάρξουν εκεί πάλι τα ερωτηματικά για το αν θα μπαίνει στο πρώτο ενημερωτικό κομμάτι, ποιος θα είναι ο ρόλος της, ποια η σχέση, ποια η χημεία και όλα αυτά. Μάλλον όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι άλλης εμβέλειας, ήταν άλλης εμβέλειας η δούκισσα που είχε κάνει τόσα πολλά προγράμματα. Η Φελίσια είναι νέο κορίτσι, είναι στον όμιλο βέβαια γιατί κάνει ραδιόφωνο το πρωί και στο Ρυθμό. Αλλά δεν συγκρίνεται η εμπειρία και το στάτους, ας πούμε, της μίας με την άλλη. Οπότε είναι και ένας λόγος για να μην είναι, αν τελικά κλειδώσει η Φελίσια εκεί, για να μην είναι από την αρχή στην εκπομπή, γιατί είναι στο ραδιόφωνο μέχρι τις 10 το πρωί. Οπότε εκ των πραγμάτων στον δεν όμιλο μπορεί. Όμιλο δεν είναι το ραδιόφωνο. Στον όμιλο, παιδιά, δεν γίνεται όμως. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Να σου πω τώρα, Μαρία, εμείς τη βρήκαμε, γιατί θέλουμε να πάμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παρακάτω. Και το σοφάκι μου, επειδή τρέχει, βρίσκει, βλέπει και τα μαθαίνει όλα, συνάντησε τη Φελίσια, τη έστειλε το καρτέρι, τη βρήκε. Θέλω να πάμε να δούμε πώς το διαχειρίζεται η ίδια, τι απαντάει η ίδια και αν αφήνει ερωτηματικά ή βάζει τελεία στο όλο θέμα. Είσαι η κοπέλα που κλείδωσε τελικά για το πρωινό του Αντένα. Ο Χριστός και Παναγιά, όχι. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο. Δεν έχω. Δεν μίλησες με τον Αντένα. Δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση. Είναι αυτοί που θέλουν όμως. Α, μακάρι να είμαι αυτοί που θέλουν. Θα το έκανες, θα το τολμούσες? Εάν θα μπορούσα να συνδυάσω το ραδιόφωνο που είναι η βασική μου δουλειά και πάμε καλά, έχουμε δέσει, συνεχίζουμε δεύτερη χρονιά και αυτά, με την τηλεόραση του ομίλου, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησες έστω και άτυπα? Το γνωρίζω τον Γιώργο γιατί είχα κάνει πρακτική στο πρωινό. Ναι. Πριν από αρκετά χρόνια, δεν λέμε. αλλά όχι, δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση. Τώρα, ρε παιδί μου, δεν σε πήραν τηλέφωνο. Σου πούνε ότι εμείς εσένα θέλουμε. Δεν είναι, όχι. Αν γίνει κάποιο ραντεβού ή συζήτηση αυτό, θα σας ενημερώσω. Αλλά δεν έχει γίνει. Αφού το γράψαν, με πήρε η μάνα μου. Ναι. Με πήρε η μάνα, με πήρανε φίλοι. Ωραία. Συγχαρητήρια μου λέγανε. Πιο λογικό είναι ότι εσύ θα πρέπει να φεύγεις λίγο πιο νωρίς από εδώ για να πηγαίνεις εκεί. Πρώτη πόρτα αριστερά, κύριος Καρακατσάνης ο διευθυντής μου, πες του πώς θα γίνεται. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση. Προφανώς αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να συζητηθούν πολλά. Αν σου πούνε για πάνελ και όχι για συμπαρουσίαση, θα πας? Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, προφανώς ούτε τόσο μεγάλη εμπειρία για να έχω βάλει αυτό δεν το κάνω, αυτό το κάνω, αυτό. Όπου νιώθεις καλά πηγαίνεις. Συγγνώμη που δεν έχω κάτι να σας πω. Μακάρι να βγει αληθινό και να γίνει εσύ το κορίτσι. Μακάρι. Δίπλα στο πρωινό, δίπλα με τον Γιώργο Λιάγκα και τους υπόλοιπους. Μακάρι. Εσένα θα σου άρεσε όμως σαν ιδέα. Αν συνδυαστεί και γίνει η συζήτηση και προφανώς για να γίνει μια συζήτηση και να καταλήξει κάπου καλά, σημαίνει ότι για να είναι σωστή η έκβαση της συζήτησης, κάτι έγινε σωστά. Ναι. Άρα προφανώς. Ναι, σε οποιαδήποτε δουλειά. Είναι λίγο αμήχανη η απάντηση. Μιλάς δηλαδή με γρίφους γέροντα, ναι, θα έλεγα εγώ. νομίζω ότι οι δηλώσεις της επιβεβαιώνουν αυτό πολύ και ο Λάμπρος, ότι δηλαδή είναι ανοιχτή στο να πάρει οποιονδήποτε ρόλο στο πρωινό. Είτε αυτό είναι συμπαρουσιάστρια, είτε το δεύτερο κομμάτι. Πέρα από αυτό όμως, Αλεξάνδρε μου, είναι κάτι παραπάνω από ανοιχτή. Εγώ μου φαίνεται ότι ο τρόπος που απαντούσε είναι σαν να έχει γίνει ουσιαστικά η κουβέντα και απλά δεν μας το λέει. Γιατί το χαμογελάκι, ξέρετε κάτι, μου έχουν πει
Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με βάση τη μύτη το ρεπορτάζ, την Πέμπτη η Φελίσια συναντήθηκε με ανθρώπους της διοίκησης για δεύτερη φορά. Mm-hmm. Για δεύτερη φορά, okay. Ναι, παιδιά, γιατί αν ήταν κάτι που ήταν προϊόν φαντασίας, θα έλεγε παιδιά, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Καλά, πώς να τα ακούσω, παιδιά μου. Μισό λεπτό, περίμενε. Δεν το λέει καμία αυτό και κανένας. Όχι, δεν ισχύει κάτι εγώ τέτοιο. Εγώ θα το έλεγα. Δεν βρήσαμε κανέναν. Δηλαδή, το να υπάρχει μία φήμη για τον οποιονδήποτε. Δεν λέω για τη Φελίσια τώρα. Να υπάρχει η οποιαδήποτε φήμη για ενδεχόμενο συνεργασία σε τηλεοπτικό προϊόν. Ότι είσαι το πρόσωπο που θα γίνει ντόρος κτλ. Δεν το αρνείς. Ναι, ακόμα με τη διαφορά όμως ότι αν δεν υπάρχει. Όχι, αν δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει καθόλου. Και είναι στον ίδιο όμιλο που εργάζεσαι. Θα γελάει πιάτσα. Το σταματάς. Ναι, αν δεν υπάρχει καθόλου. Επίσης, παιδιά, φανταστείτε. Δεν γίνεται να μην υπάρχει καθόλου από τη στιγμή που γράφτηκε. Αποφασίστε. Καλά, ρε Μαρία, γράφονται τα τέρατα του. Αποφασίστε τι θα γίνει. Μα, άλλο λέω, καταρχήν δεν το λέω για τη Φελίσια, αλλά αυτό που λες ότι θα το σταματούσε. Όχι, δεν θα το σταματούσε. Θα το σταματούσε γιατί θα υπήρχε μία έκθεση στον ίδιο όμιλο που δουλεύει. Μα, αν υπάρχει φήμη ότι είσαι στο ραδιόφωνο και σε θέλουν και στην τηλεόραση, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτό το ενδεχόμενο, έπρεπε να το πεις. Δεν υπάρχει. Επίτρεψέ μου, Λάμπρο, να πω και το εξής, γιατί συμφωνώ μαζί σου. Ευχαριστώ. Και όταν δεν υπάρχει καθόλου τέτοια συζήτηση στο τραπέζι, φαντάσου πόσο εκτεθειμένος βρίσκεσαι τη μια μέρα να λες δεν ξέρω, μπορεί, θα το θέλει και την άλλη μέρα να ανακοινωθεί ένας άλλος άνθρωπος. Ναι, παιδιά, και μα δεν είπε τίποτα η κοπέλα. Είπε ότι θα το ήθελα πάρα πολύ και προς τιμήν της είναι. Λέει, δεν μου έχει γίνει κρούση, δεν έχω συζητήσει, δεν έχω κάνει ραντεβού. Αυτά είπε. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό που λέμε, ότι αν δεν υπήρχε τίποτα θα έλεγε δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα. Μα εκφράζει επιθυμία ότι θα ήθελε και δηλώνει. Καλά, και εγώ δηλαδή θα πάω στις κάμερες μπροστά και θα πω θα ήθελα να αντικαταστήσω την Όπρα. Πήγαν οι κάμερες. Αχ, η Όπρα. Πήγανε οι κάμερες στη Φελίσια. Έστω ρε Μαρία μου, και εγώ πήγα κάπου χθες και τη συνάντησα. Θα πάω να πω αυτό. Αν δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει φωτιά. Μα θα σε ρωτήσουν αν υπάρχει καπνός, αυτό σου λέω. Πήγαμε και τη ρωτήσαμε γιατί έχει γραφτεί, αυτό σου λέω.